Ήταν ένα τραγικό ατύχημα το οποίο έλαβε χώρα στην Σεβίλη και από το οποίο, όπω είπε και εσύ, τραυματίστηκαν 28 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων όντω και πάρα πολλά παιδιά. Σημαντικότερα τραυματισμένοι, καθώ έχει βαριέ κακώσει, είναι ένα 13χρονο κορίτσι, το οποίο νοσηλεύεται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση. Ε, να πούμε ότι το ατύχημα σημειώθηκε για άγνωστο ακόμη λόγο. Όταν η ρόδα βρισκόταν εκινήσει και πάνω ήταν πολλοί από αυτού που ήθελαν να έχουν κάποιε στιγμέ διασκέδαση. Και η κουπαστή, όπου κρατιόντουσαν πολλοί από αυτού, έσπασε. Με αποτέλεσμα, πολλοί να πέσουν κάτω από τη ρόδα και άλλοι απλά να πέσουν πάνω στο παιχνίδι. Εννέα από του τραυματίε μεταφέρθηκαν σε γειτονικό νοσοκομείο, σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι 19 μεταφέρθηκαν σε ιατρικά κέντρα τη Σεβίλη, καθώ τα τραύματά του δεν ήταν αρκετά σοβαρά. Επομένω, χρειαζόταν μόνο να γίνουν προληπτικέ εξετάσει. Να πούμε ότι το Λούνα Πάρκ έκλεισε αμέσω μετά το συγκεκριμένο περιστατικό. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια τα οποία προκάλεσαν το συγκεκριμένο ατύχημα. Και νωρί το πρωί, με ανακοίνωση του, ο δήμαρχο τη Σεβίλη, Χαβιέ Ερνάντεθ, μετέφερε τα συλληπιτήριά του, μάλλον την συμπαράστασή του σε όσου τραυματίστηκαν, επιβεβαιώνοντα ότι το μοναδικό, ο μοναδικό Σαββαρά τραυματία είναι το 13χρονο κορίτσι. Ελευθερία Νταβατζή, σε ευχαριστούμε.